Συνήθως αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους είναι να κάνουν πράγματα τα οποία αντιφάσκουν το ένα με το άλλο. Οπότε συνήθως έχουν μια, λένε κάτι. Μου ήρθε ένα παράδειγμα, αλλά δεν θα το πω. Λένε κάτι του στυλ, εγώ δεν το κάνω αυτό. Και έρχεται η στιγμή της εξαίρεσης και το κάνουν. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι χαμένοι. Χαμένοι υποσυνείδητοι. Οπότε δεν έχουν επίγνωση αυτό. Είναι δύο στοιχεία του συνόλου τους, τα οποία δεν ενώνονται μεταξύ τους. Οπότε δεν υπάρχει σύνδεση, δεν υπάρχει επίγνωση γι' αυτό, εσωτερική. Είναι σαν ένα δέντρο να βγάζει δύο κλαριά από τη μία και από την άλλη και να μην ξέρει ότι το ένα πάει δεξιά και το άλλο αριστερά. Ο άλλος λόγος είναι επειδή αυτός που το κάνει είναι πολυεπίπεδος. Οπότε υπάρχει σε πολλά αντιληπτικά επίπεδα, αν θέλετε, είναι πολυδιάστατος. Οπότε εγώ που έχω αντιληφθεί αυτά που έχω αντιληφθεί και ξέρω ότι όλα είναι ένα, απ' τη μία λέω όλα αγάπη, απ' την άλλη αν κάνει επίθεση σε άνθρωπο θα τη σπάσει τα πόδια. Για να καταλάβει και να μην το ξανακάνει. Απορώ αν κάποιος πήρε κυριολεκτικά αυτή την έκφραση που μόλις είπα. Οπότε η όλη φάση με τον χριστιανισμό είναι ότι είναι γεμάτος αντιφάσεις. Και αυτό είναι προφανές. Γιατί ένας τύπος που λεγόταν Χριστός κάτι έλεγε για μόνο αγάπη. Και εδώ έχουμε την εκκλησία που μαζεύει χρήμα και μόνο αγάπη δεν σπέρνει. Οι παπάδες κυκλοφορούν με τεθερακισμένα, κυκλοφορούν με iPhone, ακουστικά, γυαλιά μεγάλα, μην τους ενοχλεί ο ήλιος. Και είναι κάθε μέρα και ψέλνουν δοξασίες προς κάποιον ύψιστο Θεό, που κατά κάποιο τρόπο είναι ο Χριστός, είναι η αδιαίρετη τριάδα, Πατέρας και Υιός. Ο Χριστός ο τυπάκος έλεγε για αγάπη, ο Θεός μετά έσπερνε σταυροφορίες. Και έχεις τώρα και κάτι βλάκες που λέγονταν Απόστολοι, που γράψανε μία Αποκάλυψη. Οπότε η Εκκλησία στη βάση της είναι άξια κοροϊδίας. Γιατί όποιος είναι λογικός, για αυτόν είναι προφανές ότι αντιφάσκει. Αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει λογική. Απ' τη μία είναι αυτό. Δεν υπάρχει λογική και είναι όλοι φέρονται με βάση το συναίσθημα. Αλλά δεν είναι συναισθηματικά όντα, όπως είναι κάποιος που έχει υπερβεί τη λογική, ας πούμε, ή που είναι εναρμονισμένος με κάτι ανώτερο και αυτό ρέει μέσα του συναισθηματικά. Είναι συναισθηματικά όντα, τα οποία είναι σαν στριγγές χρειές από ένα βιολί που βιάζεται. Ή το φαινόμενο stick sleep. Οπότε με κάθε ήχο που βγάζουν, κάνουν και κάτι, βγάζουν κάτι διάφωνο, κάτι παράφωνο. Αλλά το κάνουν αυτό επειδή βιάζονται. Αυτά περί εκκλησίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω άλλα, δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω βιντεάκι και όμως σκεφτόμουν ότι ήθελα να κάνω. Έχω δει και ένα τσιτ. Ο τύπος κάνει έρωτα στην νόησή μου, στην νόησή μου σκέτο. Αυτός είναι ο μάστερ και κάνει τα πάντα. Και εγώ κάνω έρωτα μαζί του απλά καταλαβαίνοντας. Και αυτό είναι πανέμορφο. Καταλαβαίνω, αλλά χωρίς να γνωρίζω τις κλίμακες που παίζει. Μπορώ να τις αναπαράξω, αν τις ακούσω, αλλά δεν ξέρω να σου πω τι είναι τι. Σύγχρονος διαλογισμός είναι η μουσική αυτή. Αλλά ίσως αυτό δεν κολλάει εδώ.
Οπότε το όλο πρόβλημα, επανέρχομαι λίγο στο χριστιανισμό γιατί βλέπω εδώ σημειωμένο κάτι στο χαρτάκι. Το όλο θέμα της εκκλησίας είναι ότι είναι γεμάτο αντιφάσεις. Απ' τη μία έχουμε Αγίους που είναι καλοκάγαθοι θεωρητικά ή φαινομενικά για τα μάτια του απλού ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει η νόησή του, δεν υπερβαίνει το καλό και το κακό. Και απ' την άλλη έχουμε το Θεό καταστροφέα με την αποκάλυψη του Ιωάννη που λέει θα φέρει καταστροφές και να τρέμετε, είναι εδώ η Παντάνασα στην Πάτρα. Ήρθε με τα φόβου εις τον οίκο μου, εις τον οίκο μου, καλά το είπα. Και κάτι τέτοια ακραία σκηνικά. Και όλο αυτό το μείγμα μαζί που λέγεται εκκλησία ή καλύτερα θρησκεία βγάζει που και που διαμαντάκια τα οποία δεν ακούει κανείς ή αγνοούνται χωρίς να ξέρω το γιατί, που για μένα είναι τόσο προφανή. Αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μία-δύο εβδομάδες, κλείνω τα μάτια μου και βλέπω το πρόσωπό μου. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω αφήσει μουσια. Και μου υπόθηκε πριν από 2-3 εβδομάδες, τα έχω τα μουσια πόσο, 1-2 μήνες, 3. Και μου υπόθηκε πριν από 2-3 εβδομάδες, τα αφήνεις γιατί πενθείς. Αλλά δεν ισχύει αυτό, τα αφήνω γιατί μου αρέσει να τα βλέπω. Θα ήθελα αυτό να το μάθει και ο Ευθύμιος, αυτό το βιντεάκι, να το δει. Οπότε, όταν έγινε όλη η φάση και με τον εαυτό και εγώ κατάλαβα τι είχε συμβεί και τι σήμαινε η διάσπασή μου και αυτός δεν ήταν εκεί. Ούτε ήταν εκεί. Έπαιρνα μπουκάλια ουίσκια και περπατούσα όλο το βράδυ μόνος μου. Και ξεκινούσα από το κάστρο της Πάτρας και έφτανα στην Πλάς και περπατούσα 2 και 3 και 4 ώρες όλη τη νύχτα από τις 2 μέχρι τις 5. Από τις 1 μέχρι τις 5 το πρωί, σχεδόν κάθε μέρα. Και απλά με ένα ουίσκι μπουκάλι στο χέρι και έπινα μόνος μου. Και επειδή περπατούσα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν με επηρεάζει το αλκοόλ, όλο αυτό το αλκοόλ που κατέβαζα το 1/3 και το μισό μπουκάλι κάθε μέρα, γινόταν ενέργεια και αυτή την ενέργεια τη χρησιμοποιούσα γιατί περπατούσα. Οπότε ήταν μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και μετά, που γινόταν αυτό επί μήνες και κατέληγα στην Πλάζ νύχτα, μόνος μου, υγρασία, σκοτάδι και κρύο. Αλλά και πριν από αυτό, το καιρό που προηγήθηκε όλων αυτών, περπατούσα όταν ένιωθα μοναξιά και απελπισία και ήμουν σαντισμένος, απογοητευμένος και μόνος μου, περπατούσα δίπλα σε τείχους και έβγαινα συναίσθητα. Και το έγραφα και στα γραπτά μου, πάλι κοντά σε τείχους περπατώ, έγραφα. Και έτσι πέρασαν μήνες και χρόνια. Επί μήνες και επί χρόνια γινόταν αυτό. Και ήμουν πάντα μόνος μου. Από το 15 και μετά είμαι μόνος μου. Και πριν μπορεί να είχα παρέα, μπορεί να υπήρχαν διαστήματα που είχα παρέα, αλλά πάντα μόνος μου ήμουν, σε όλη μου τη ζωή. Από τότε που ήμουν 9. Και τώρα γίνομαι 30. Οπότε οι μήνες και τα χρόνια περνούσαν, μέχρι που πριν από 2-3 χρόνια όλο αυτό έφτασε σε ένα αποκορύφωμα, αν θέλετε. Ήταν Απρίλης, τέτοια εποχή, πριν από 3 χρόνια νομίζω. Και κάπνιζα όλο και πιο βαριά, όλο και πιο βαριά, όλο και πιο βαριά,
Μέχρι που άρχισα να καπνίζω πουρα και έκανα ένα πουρο σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε ήταν 4-5 πουρα τη βδομάδα φάση. Και εκείνες τις μέρες είχε πάρα πολύ κρύο και υγρασία και κατέληγα μόνος μου πάλι στην πλάζ να κάνω πουρα, να νιώθω το πνεύμονά μου που ήταν γεμάτος από φλέμα, από την κατάρα του Θεού. Και το μόνο που να κάνω είναι να υποφέρω, να κρυώνω και να νιώθω την υγρασία να είναι ποτισμένη στο σώμα μου. Να νιώθω κενός, ο νους μου να μην μπορεί να δημιουργήσει, να μην έχω να πω κουβέντα σε άνθρωπο, να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος έτσι κι αλλιώς κοντά μου. Αυτός δεν ήταν εδώ, δεν ήταν εδώ. Και απλά γινόταν αυτό για 1,5 μήνο. Έκανα πουρα συνέχεια. Έκανα πουρα και ήμουνα στην πλάζα μέσα στο κρύο. Και έχει πλάκα γιατί ήμουνα πάλι πριν 2-3 μέρες στην πλάζα και έκανα πουράκια και ήμουνα θλιμμένος. Και τότε, πριν από 3 χρόνια λοιπόν, όταν εν τέλει τα παράτησα και αδιαφόρησα, και τότε έγινε ένα κλικ γιατί αυτό ήθελε ο Θεός και αυτό έκανα, επομένως χωρίς να έχω σπάσει εκπληρώθηκε η θέληση του Θεού και τότε άρχισαν να μου φανερώνονται πράγματα. Τότε άρχισε να δημιουργούνται όχι ιστορίες, άρχισαν να μου παρουσιάζονται πράγματα στον κόσμο της νόησης, στον κόσμο της φαντασίας, αν το σκεφτεί κανείς έτσι. Και το θέμα είναι ότι δεν εμπιστεύομαι τον κόσμο της φαντασίας, γιατί είναι ο κόσμος της φαντασίας. Και γι' αυτό ότι έχω να πω, το λέω σε βιντεάκια ή σε email, γιατί αυτό εδώ, αυτός ο τόπος εδώ πέρα και αυτός ο τρόπος είναι πιο βέβαιος για μένα, ίσως θα έπρεπε να πω, νομίζω καθολικά. Γιατί αυτό δεν μπορώ να το πω τίποτα άλλο, δεν μπορώ να το πω πίστη. Πρέπει να το πω πεποίθηση. Είμαι υποχρεωμένος. Δεν μπορώ να το υπερβώ. Σαν τη βαρύτητα. Κάθε μέρα είναι εκεί και κάθε μέρα είναι προς τα κάτω. Είναι πεποίθησή μου. Είναι κάτι που δεν μπορώ να αμφισβητήσω ή δεν μπορώ να αμφισβητήσω ακόμα. Επομένως πάμε αυτό. Οπότε μου παρουσιάζονταν εικόνες στο μυαλό μου. Ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια, ας πούμε, 2,5 με 2, το χειμώνα ίσως. Δεν θυμάμαι καλά, νομίζω τότε ήταν. Και μου παρουσιάζονταν ιστορίες. Ιστορίες για ένα παιδάκι που ήταν μόνο στον κόσμο και οι γονείς του δεν το καταλάβαιναν και δεν είχε φίλους και δεν είχε παρέα. Και αυτό που έμαθε αυτό το παιδάκι ήταν να διαλογίζεται ακίνητα στο δωμάτιό του και στο διαλογισμό του να δημιουργεί κόσμους. Και στον κόσμο που δημιούργησε γεννιόντουσαν τυχαία πράγματα. Μέχρι που γεννήθηκε κάποιος στον κόσμο του διαλογισμού του, ο οποίος είχε βιώσει ακριβώς τα ίδια πράγματα με αυτό το παιδάκι, γιατί είναι θέμα τυχαιότητας. Και αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ. Και μου είπε το παιδάκι αυτό που συνέβη με σένα και το που συνέβη και σε μένα. Και είναι δικιά μου κοπέλα, όχι δικιά σου. Και εγώ φανταζόμουν αυτόν και ταυτόχρονα μου παρουσιάζονταν εικόνες ως ένα γυμνό πλάσμα
γυμνό σαν άνθρωπο πλάσμα, που περπατούσε σε μια έρημη νεκρή πόλη, μέσα στη νύχτα μόνο του δίπλα σε τείχους. Και του είπα, και αφού κατάλαβα ότι είμαι στο μυαλό του, του είπα «Θέλω να γίνω η κουβέρτα σου να σε σκεπάζει». Και μετά κατάλαβα ότι είμαι μικρός. «Δεν θα γίνω κουβέρτα, θα γίνω μαλλιά. Δεν θα γίνω μαλλιά, θα γίνω τρίχες. Δεν θα γίνω τρίχες, θα γίνω τρίχα. Η μικρότερη τρίχα. Μία μικρή ασήμαντη τρίχα. Στην πλάτη σου, στο δέρμα σου». Και τυχαίως έλεγα το σκυλί μου τρίχα τον τελευταίο χρόνο από εκείνη την περίοδο. Μια μικρή ασήμαντη τρίχα στην πλάτη του Θεού μου. Και τότε μου αποκαλύφθηκε η πραγματική μορφή του εαυτού. Σκίστηκε ο εαυτός είναι σαν μέδουσα και δικαιολογούσα τη μορφή του ως αυτό που είναι ταυτόχρονα το σημείο του απείρου. Ένα σημείο του απείρου είναι ταυτόχρονα κάθε σημείο του απείρου είναι το κέντρο του απείρου. Επομένως ο εαυτός που είναι σαν μέδουσα στην άκρη από τα πόδια του έχει στρογγυλάκια όμοια με το κεφάλι της μέδουσας. Οπότε η κάθε άκρη του εαυτού είναι όμοια το κέντρο, έτσι όπως είναι και το κεφάλι του εαυτού. Αυτό είναι μια δικαιολόγηση. Οπότε έτσι όπως είναι το κεφάλι, σκίστηκε και είδα ότι αυτό είναι ένα κάλυμα. Και είδα την πραγματική μορφή του εαυτού. Και η πραγματική μορφή του είναι μια χνοδοτή τρίχα. Και όταν έγιναν όλα αυτά με τον Θεό, τώρα πριν από 6 μήνες και 5, ο Θεός μου παρουσιαζόταν σαν δράκος και όταν λύθηκαν όλα αυτά, είδα ότι ενώθηκε με τον εαυτό και αυτός ο δράκος είχε βγάλει μαλλιά σε όλο το σώμα, μακριά. Το όλο θέμα της Εκκλησίας λοιπόν είναι ότι αντιφάσκει. Και όπως μου έστειλε ένας φίλος, υπήρχε κάποτε μια τύπισσα που λεγόταν Μαρία η Προφήτισσα. Από το πρώτο γεννάται το δεύτερο, από το δεύτερο γεννάται το τρίτο και από τον δύο τελευταίων το πρώτο ως τέταρτο. Ποιο είναι το τέταρτο? Ένωσε το αρσενικό με το θηλυκό και θα το βρεις. Στην ίδια την εκκλησία υπήρχε μια προφήτισσα που προφήτευσε τον έρωτα. Και όταν βγήκε ο Καζαντζάκης και έγραψε την ασκητική, έφαγε αφορισμό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι οι Φαρισαίοι, ρε φίλε. Και επειδή η φάση ήταν έτσι όπως ήταν, όποιος πραγματικά καταλάβανε και γινόταν η μετάβασή του σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής, θα το πω έτσι,
απομακρυνόταν από αυτό. Οπότε όλοι εσείς που με βλέπετε, και δεν ξέρω ποιοι είστε καν, απραγείτε, ενώ ανάξιοι άνθρωποι διοικούν την ύπαρξη. Αυτό είναι που συμβαίνει. Απραγείτε δικαιολογημένα όμως, όπως και εγώ ζητάω τον παράδεισό μου. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει για αυτό, σωστά. Και δεν θέλω να φανώ σοβαρός και όριμος ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αυτά. Πρώτη φορά στη ζωή μου μουσια. Τυχαία. Ας φτιάξουμε ένα ακόμα, παιδιά. Και γονεί. Και γονιά δεν έχω. Ας φτιάξουμε ένα ακόμα. Μιλήστε με όλους τους βουδιστές και ελάτε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και ό,τι βγει, πόλεμος θα γίνει. Εξέγερση θα γίνει. Όπως και να έχει, αυτό έρχεται. Ας βγούμε όλοι, ας βγείτε όλοι σε όλο τον κόσμο και να πείτε από κοινού κάτι. Ας ανατρέψουμε τα πάντα. Ας φέρουμε λίγο χάος, να γίνει μια καλή ανάμιξη στον μπολ και να δούμε τι θα βγει. Ας αγοράσουμε ο καθένας μας 2 και 3 τσουβάλια ρύζι να έχουμε να τρώμε και κάνουμε ντου. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένατε να γίνει. Περιμένατε τη Δευτέρα παρουσία. Περιμένατε τι, ότι θα κάνετε τι. Μάγια. Θα περπατούσε στο νερό. Δηλαδή, ας πάμε ανάποδα. Ως που φτάνει η ισχύς του Χριστού. Περπάταγε στο νερό. Πολλαπλασίαζε ψάρια για να φάει ο κόσμος και ψωμιά. Μετά. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από ότι ο Καζαντζάκης βασικά στην ασκητική. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτές τις μέρες μου έρχονται εκφράσεις από την ασκητική και τώρα τις καταλαβαίνω πώς τις εννοεί για τον άνθρωπο. Γιατί αυτό το βιβλίο έχει γραφεί για μένα και μου εξηγούσε τη σχέση αυτού και Θεού. Μεταφορικά βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι μεταφορές μπορούν να εφαρμοστούν και να μεταφερθούν στο ανθρώπινο επίπεδο. Και μπορώ να τα εξηγήσω όλα ένα προς ένα. Δεν ξέρω τι περιμένατε να συμβεί. Δηλαδή, αυτό το χάος που γίνεται στον κόσμο απλά εξαπλώνεται. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Και το δεν κάνω και σιωπή θα πει συνενοχή. Και ένας BMXας, ο οποίος ήταν και αγιογράφος, κάποτε μου είπε «Αργία μήτυρ πάσης κακίας». Και εσείς απραγείτε. Εγώ σήμερα πήγα σε γιατρούς, σε ψυχιάτρους, που ήταν υπεύθυνοι, ήταν αυτοί που θα αποφάσιζαν αν θα ξαναμπω στην κλινική ή όχι, και τους είπα «Παιδιά, ήταν μια κοπέλα μέσα». Και εγώ ήμουν ο μόνος που την άκουσε και μετά έβαλε τα κλάματα
και μου έλεγε «Σε ευχαριστώ που με άκουσες». Δεν γίνεται εγώ ο ασθενής να μπαίνω μέσα και να κάνω τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Και του είπα, αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι κακούργημα. Αλλά δεν άκουσε ο τύπος. Και αυτός με τον οποίο μίλησα ήταν ο πιο καλός και ευγενικός και νέος και ανοιχτόμυαλος. Δεν γίνεται εγώ να πηγαίνω σαν ασθενής και να κάνω το τολμηρό βήμα να με ξαναβάλουν μέσα, γιατί είμαι υπό το έλεος τους, αν κάτσετε να το σκεφτείτε λίγο, και εσείς να απραγείτε. Δηλαδή, τι περιμένατε, να έρθει ένας θεός και να κάνει τι ακριβώς? Ο Σαντ Τάδε, okay, είναι ο απόγονος του Χριστού. Τι ακριβώς είναι? Τι έλεγε ότι είναι? Και κάνει τι? Μερικά εκατομμύρια Ινδούς τους κάνει τι? Να είναι ευτυχισμένοι? Οι αγάθοι είναι ευτυχισμένοι? Οι υπόλοιποι είναι άπιστοι? Να κάνουμε καμιά σταυροφορία, τι θα κάνουμε? Όλα τα εγκόσμια είναι μάταια και πρέπει να ανέβω σε ένα βουνό? Τι πρέπει να κάνω, πείτε μου λίγο. Θέλω ο Ευθύμης να μου απαντήσει. Γιατί τώρα τα έχω μαζί του. Να τη Μαρία προφήτησα. Για έρωτα μίλησα. Θεός δεν είμαι ρε φίλε. Αλλά δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για μένα. Εσύ τι κάνεις? Απραγείς, αυτό κάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους σας. Τα έχω πει τα άλλα, εντάξει. Μιλήστε σε βουδιστές, όλοι μαζί να βγάλετε κάτι. Όλοι, ένα παγκόσμιο μπαμ. Να γίνει μπάχαλο. Μιλήστε με όλους, να εξαπλωθεί παντού. Να γίνει ένα τεράστιο μπαμ. Και μετά ό,τι γίνει ρε παιδιά, ό,τι γίνει. Μετά την τελευταία σελήνη πεθαίνει σέρποντας, έτσι είναι ο έρωτας.